με τους επιστήμονες οι οποίοι προτείνουν να μην ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στο Δεκέμβριο, συντάσσονται οι καθηγητές γυμνασίων και ηλικίων και ζητούν η επαναλειτουργία τους να γίνει τον Ιανουάριο. Οι καθηγητέ μέσω τη Ομοσπονδία του επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα παρατηρήθηκαν πολλοί θάνατοι εκπαιδευτικών, ενώ αρκετοί είναι διασωλυνωμένοι στα νοσοκομεία. Όπω υπογραμμίζει στο έθνο.gr ο πρόεδρο της Ολμέ Θεόδωρος Τσούχλος, πολλοί καθηγητές και ιδιαίτερα σε περιοχέ όπω η Πέλα, η Θήβα και η Θεσσαλονίκη έχασαν τη ζωή του από τον κορονοϊό, ενώ μεγάλο αριθμό βρίσκεται σε νοσοκομεία σε βαριά κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, από την ημέρα που άνοιξαν τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν καταγραφεί 5.000 κρούσματα σε ηλικίε έως 17 ετών, ενώ 1.000 σχολεία ή τμήματα είχαν κλείσει λόγω κάποιου κρούσματος. Εμεί θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και όχι με του ίδιου όρου που άνοιξαν στην έναρξη τη χρονιά και επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη να εξασφαλίσουμε ότι η τηλεκπαίδευση θα γίνεται χωρί προβλήματα, λέει ο κ. Τσούχλο και υπογραμμίζει ότι από την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία έχουν συμβεί τραγικά γεγονότα. Η Υπουργό έχει να μα δει από τι 8 Οκτωβρίου και δεν απαντά στο αίτημα για νέα συνάντηση. Για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ομοσπονδία μα θα πάει την 5η στι 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο και θα ζητήσει συνάντηση με την κυρία Κεραμέο. Ταυτόχρονα, συνάδελφοι σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσει διαμαρτυρίε στι διευθύνσει εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν ανοιχτά σχολεία αλλά με ασφάλεια για όλου. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία, η κυρία Κεραμέο δηλώνει ότι δεν έχει πάρθει απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, τονίζοντα ότι θα περιμένουμε να δούμε πώ ακριβώ εμφανίζεται το επιδημιολογικό φορτίο και από εκεί και πέρα θα ληφθούν οι αποφάσει. Το άνοιγμα των σχολείων είναι σύνθετη διαδικασία, θα το δούμε. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία και η κυβέρνηση γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να γίνουν πολλέ προσαρμογέ στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίω για του μαθητέ τη Τρίτη Λυκείου, όπω η μείωση τη εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπω έγινε και πέρυσι, ή να μην εφαρμοστεί ο θεσμό τη Τράπεζα Θεμάτων για την 1η Λυκείου, όπω προβλέπει το πρόγραμμα μέχρι στιγμή. Για του λόγου αυτού, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, καθώ είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πολλέ αναπροσαρμογέ τη εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το γεγονό ότι πλέον η τηλεκπαίδευση λειτουργεί σχετικά ομαλά, αλλά σε κάθε περίπτωση η διαζώση διδασκαλία είναι απαραίτητη για την αφομίωση τη ύλη. Αυτό είναι και ο λόγο που το ΙΕΠ έχει ήδη μπει στην διαδικασία πρόταση για μείωση τη ύλη στι πανελλαδικέ του 2021, αφού είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουν όλε οι μαθητέ ίσε ευκαιρίε όσον αφορά την τηλεκπαίδευση και κυρίω σε απομακρυσμένε περιοχέ τη χώρα που δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων για την βοήθεια αυτών των μαθητών παράγοντε του Υπουργείου Παιδεία, δηλώνουν στο έθνο.gr ότι παρά το γεγονό ότι ακόμη είναι νωρί να πάρθουν οριστικέ αποφάσει, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση στα σχολεία καθημερινά, ώστε όταν έρθει η ώρα να δώσουμε λύσει σωστέ για όλα τα παιδιά και να μην υπάρχουν αδικίε.